Υπάρχει ένας δολοφόνος, έκανε κακό στο παιδί μου και τώρα εμείς προσπαθούμε, τι να πω τώρα, να αποδείξουμε ότι είναι εγκληματική πράξη. Είναι η πρώτη αντίδραση της μητέρας του Νικόλα Χατζηπαύλου για το πόρισμα του Τεχνικού Συμβούλου που όρισε η οικογένεια και καταλήγει ότι ο θάνατός του ήταν βίαιος και ασφυκτικός. Νιώθει δικαιωμένη, καθώς από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε νεκρός ο γιος της σε βράχο στην Κάλυμνο, επιμένει ότι τον έχουν δολοφονήσει. Τραγική ηρωνία. Λίγους μήνες πριν πεθάνει, συζητούσαν ότι ο χειρότερος θάνατος είναι από ασφυξία. Είχαμε πει ότι, ας πούμε, το να πεθάνει κάποιος από ασφυξία είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα. Και ναι, ηρωνία. Μου φύγει αυτό το άγχος. Είχα ένα φοβερό άγχος. Για ποιο πράγμα είχα άγχος? Ότι πρέπει να βρεθεί αλήθεια. Αυτό φοβόμουν, ότι θα βρεθεί αλήθεια. Το φοβάστε τώρα? Τώρα όχι. Τώρα πιστεύω ότι θα πάει το πόρισμα εκεί που πρέπει, στον εισαγγελέα, και ότι η δικαιοσύνη, ελπίζω, θα κάνει τη δουλειά της. Η οικογένεια του Νικόλα Χατζηπαύλου αισθάνεται εξοργισμένη, καθώς ισχυρίζεται ότι έγιναν λάθη και παραλήψεις στις έρευνες από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε νεκρός ο άτυχος φοιτητής. Αν είχε γίνει σωστά η πρώτη ιατροδικαστική, να είχαμε και την αιτία θανάτου από την αρχή. Να μην έχουν χαθεί πολύτιμα στοιχεία. Εξοργισμένη σας ακούω. Ναι, γιατί είναι εγκληματική πράξη και όλα αυτά που έγιναν τελικά έβγαλαν τις έρευνες από το δρόμο που έπρεπε να έχουν ακολουθήσει από την αρχή. Η οικογένεια Χατζηπαύλου ζει εδώ και 4 μήνες ένα θρίλερ. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οι γονείς του αλλά και οι νονοί του λυγίζουν. Ποιο όταν ήρθε μπορεί να μπει, να φωνάξει. Είναι πολύ δύσκολο πάντως για όλους σας. Είναι πολλές φορές που είναι αβάσταχτο. Αβάσταχτο. Είναι Γολγοθάς, είναι. Είναι, πιστεύω ότι υπάρχει ανηφόρα ακόμα. Η υπόθεση του θανάτου του άτυχου φοιτητή ακόμα δεν έχει κλείσει. Τον τελικό λόγο θα έχει ο εισαγγελέας.